Ο κρατικός μηχανισμός και ειδικά οι γυναίκες και οι άνδρες της πυροσβεστικής έχουν καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες. Οφείλουμε να τους δείξουμε έμπρακτα την ευγνωμοσύνη μας, αναγνωρίζοντας ότι μερικές φορές τους ζητάμε να κάνουν πράγματα που απλά ξεπερνούν τις δυνάμεις τους. Δυστυχώς, τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας και η νύχτα που έρχεται είναι απειλητική. Αύριο περιμένουμε ισχυρούς δυτικούς ανέμους σε πολλές περιοχές της πατρίδας μας. Μιλάμε για συνθήκες πρωτόγνωρες, καθώς έχουν προηγηθεί πολλές μέρες έντονου καύσωνα που έχουν μετατρέψει ολόκληρη τη χώρα σε πύρητα αποθήκη. Με την πολιτική προστασία έχουμε καταστρώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, τοποθετώντας 6 περιφέρειες συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής σε κατάσταση κόκκινου συνέγερμου. Σας ζητώ να περιορίσετε τις άσκοπες μετακινήσεις και να είστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Αν δοθεί εντολή εκένωσης από κάποια περιοχή, σας παρακαλώ να συμμορφωθείτε. Τα σπίτια ξαναχτίζονται και τα δέντρα θα ξαναφυτρώσουν, αλλά η ανθρώπινη ζωή δεν αναπληρώνεται. Και σε αυτή την έκτακτη κατάσταση πρέπει να είμαστε όλοι ενωμένοι. Κράτος, αυτοδιοίκηση, εθελοντές πολίτες, όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη μάχη. Θα υπάρξει χρόνος και για κριτική και για αυτοκριτική. Αλλά όχι τώρα.